Της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Λευτέρης Αυγενάκης. Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα πούμε και τη δική σας υποψηφιότητα. Στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε πρώτα με το σχόλιο σας, κύριε Αυγενάκη. Καταρχήν, για τα επεισόδια τα οποία έγιναν χθες σε δύο προεκλογικές ομιλίες της στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Η ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια δυστυχώς έχει βοηθήσει να αναπτυχθούν και να πολλαπλασιαστούν τέτοια φαινόμενα. Mm-hmm. Δεν αρκεί ο σχολιασμός ή η δήλωση της κυρίας Γεωργασέλια, πρέπει να κάνει τη δουλειά της. Και φαίνεται ότι δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά της καλά. Και η ασφάλεια των πολιτών είναι ευθύνη της κυβέρνησης. Είναι καταδικαστέα πέρα για πέρα όλα αυτά τα περιστατικά, όπως βεβαίως αυτό που συνέβη μερικές μέρες πριν στα γραφεία του Πασόκο, που mm-hmm. υπήρχε ένα κύμα από Μολότοφ, που και εκεί προκάλεσαν καταστροφές, όπως φυσικά συνέβη χθες, mm-hmm. ταυτόχρονα σε εκδήλωση στελεχών μας με παρουσία του πρώην Πρωθυπουργού του Αντώνη Σαμαρά εδώ στην Αθήνα και αντίστοιχη την ανάλογη ώρα είναι πάλι επίθεση εκδήλωση Θεσσαλονίκη του Βαγγέλη Μαϊμαράκη με παρουσία του Κώστα του Καραμάλη, πρώην Πρωθυπουργού. Mm-hmm. Είναι συντονισμένες οι ενέργειες αυτές και βεβαίως φαίνεται για άλλη μια φορά η αδυναμία ή η ανικανότητα της κυβέρνησης να τα αντιμετωπίσει. Οι φράσεις συντονισμένες, κύριε Αυγενάκη, σε ποιον στοχεύει, είναι συντονισμένες από πού, από ποιο κέντρο? Είναι συντονισμένες από τους προτεργάτες αυτών των επεισοδίων αφενός. Mm-hmm. Αφετέρου, η ρητορική και η στάση γενικότερα της κυβέρνησης ευνοεί τέτοιου είδους φαινόμενα. Από εμάς, από τη Νέα Δημοκρατία, ξεκαθαρίζουμε ότι είναι καταδικαστέα πέρα για πέρα αυτού του είδους τα φαινόμενα. Ναι. Την επόμενη μέρα της κυβέρνησης της χώρας. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ξεκαθαρίσει σε όλους τους τόνους ότι τέτοιου είδους φαινόμενα δεν θα γίνουν ανεκτά. Απέναντίας, έχουμε δηλώσει ότι θα ενισχυθεί η ελληνική αστυνομία με την ομάδα Δέλτα, την ομάδα Δίας, με 1.500 πλέον αστυνομικούς, με ένα θεσμικό πλαίσιο περισσότερο εξυγχρονισμένο, όπου θα βοηθά και θα ενισχύει και θα δείχνει εμπράκτως τη στήριξη των στελεχών της ελληνικής αστυνομίας στο έργο της και θα εφαρμοστεί το δόγμα μηδενική ανοχή. Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να ξέρουν ότι έχουν μια κυβέρνηση αποφασισμένη να πατάξει κάθε μορφής ανομία και παράνομες πράξεις. Και αυτό το κάνουμε. Κύριε Χρυστοφλοπούλου. Από την πρώτη στιγμή έχουμε καταδικάσει την έξαρση της βίας και της ανομίας, είτε αφορά πανεπιστήμια, είτε αφορά κόμματα όπως το δικό μας και άλλα που έχουν πληγεί. Και βεβαίως τώρα φτάσαμε και στις προεκλογικές συγκεντρώσεις. Για όποια έκφανση της κοινωνικής και πολιτικής ζωής αυτού του τόπου. Χτες είπαμε ότι δεν είναι δυνατόν η κυρία Γεροβασίλη την ίδια μέρα να μας διαβεβαιώνει ότι όλα βαίνουν καλώς, mm-hmm. να γίνεται ό,τι γίνεται και μετά να βγαίνει και να καταδικάζει απλά και μόνο. Θυμίζω ότι η ομάδα Δέλτα, η θεσμοθέτησή της και η στελέχωσή της έγινε επί Πασόκ, επί Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, καταργήθηκε από την νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε πει ότι όχι μόνο η ομάδα Δέλτα, αλλά συνολικά η ελληνική αστυνομία με αξιόμαχους άνδρες και γυναίκες πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί επιχειρησιακά. Άκουσα ότι ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης λέει για προσλήψεις. Πρέπει να διαβεβαιώσουν, όπως εμείς προτείνουμε, ότι οποιαδήποτε πρόσληψη στην ελληνική αστυνομία θα γίνεται όπως πρέπει μέσα από τις σχολές. Και mm-hmm. δεύτερον, και πολύ σημαντικό, είναι ότι η ελληνική αστυνομία θα πρέπει να χάσει κάποια από τα βάρη τα διοικητικά που έχει, και έτσι ώστε οι αστυνομικοί μας να απελευθερωθούν και να μπορούν να βγουν περισσότεροι στον δρόμο. Κύριε Αυγενάκη, σας οικονοποιούν... Μισό λεπτό. Είχαμε και μικρότερες έντες περιστατικά, που καταστροφές εκλογικών μας περιπτώσεων σε διάφορα σημεία της χώρας. Όλα αυτά μαζί, ναι. Θέλω να σας πω ότι μας κάνουν πιο δυνατούς. Δεν υπάρχει περίπτωση να μειώσουμε την ένταση των θέσεων μας και των λόγων μας. Πρέπει να διασφαλιστεί η ομαλαιότητα της προεκλογικής περίοδου, διότι χωρίς αυτή, αύριο σήμερα είστε εσείς, αύριο είμαστε εμείς, μετά είναι το άλλο κόμμα. Είναι δημοκρατικό δικαίωμα του κάθε πολίτη να εκφράζεται σωστά, καθαρά και χωρίς να παρενοχλεί mm-hmm. τον συμπολίτη. Πάμε παρακάτω. Είναι απολύτως ξεκάθαρο αυτό, αλλά από την άλλη μας κάνει πιο δυνατούς και πιο αποφασισμένους να κάνουμε τη δουλειά μας. Για να παλέψουμε για τη δημοκρατία του τόπου αυτού. Τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων σας ικανοποιούν των τελευταίων δύο δημοσκοπήσεων που είχαμε χθες το βράδυ? Δεν ακούμε δημοσκοπήσεις. Βεβαίως βλέπουμε, διαβάζουμε, αναλύουμε. Ναι. Η δουλειά μας είναι στο πεζοδρόμιο. Η δουλειά μας είναι μέχρι την τελευταία στιγμή που θα κλείσει η κάλπη των ευρωεκλογών και των αυτοδιοικητικών εκλογών. Γιατί κοντεύουμε να ξεχάσουμε για αυτοδιοικητικές εκλογές. Δεν παρακολουθείτε τις δημοσκοπήσεις. Βεβαίως, είπα, διαβάζουμε, αναλύουμε. Ναι. Παρ' όλα αυτά όμως δεν μας ενδιαφέρουν οι δημοσκοπήσεις. Για μας. Παραμένει δημοψήφισμα ισχυρότερη... οι ευρωεκλογές για... ή έχουν γίνει δημοσκόπηση? Δεν κατάλαβα. Τι είμαστε, Τσίπρας εμείς? Να λέμε τη μια μέρα ότι οι ευρωεκλογές θα έχουν χαρακτήρα δημοψηφίσμα, στήριξης ψηφοπιστωσίνης στην κυβέρνηση και τρεις μέρες μετά, που μάλλον έτσι να διαβάσει καμιά δημοσκόπηση, ναι. το γύρισε στη δημοσκόπηση ή κάποιων ευρωεκλογών. Όχι. Για μας ξεκαθαρίζουμε ότι η μάχη δεν θα σταματήσει μέχρι την ώρα που θα κλείσουν οι κάλπες, αλλά και την ώρα της καταμέτρησης ναι. των αποτελεσμάτων και στις ευρωεκλογές
και στις αυτοδικές εκλογές. Γιατί επιτρέψτε μου να πω τώρα τις αυτοδικές εκλογές. Να το διευκρινίσουμε αυτό. Έτσι. Όχι, θα διευκρινίσετε αυτό που είπατε. Τι εννοείται και στις κάλπες. Και στις κάλπες, ναι, υπάρχει. Και στην καταμέτρηση. Υπάρχει ο φόβος και η αίσθηση ότι κάποιοι. Δεν νομίζω ότι θα γίνουν συντονισμένες ενέργειες από πλευρά ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Αλλά τέλος πάντων υπάρχει διάχυτη η πληροφόρηση ότι κάποιοι είναι αποφασισμένοι, εάν τα καταφέρουν, εάν τους το επιτρέψουμε, ακόμα και να αλλοιώσουν τα εκλογικά αποτελέσματα, δηλαδή την άποψη των Ελλήνων πολιτών. Τους λέμε λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι εκεί. Κύριε Αυγενάκη, θα είναι εκεί με εκλογικούς αντιπροσώπους σε κάθε γωνιά της χώρας, σε κάθε εκλογικό τμήμα. Για να διασφαλίσουμε ότι η άποψη των πολιτών, η ψήφος των πολιτών θα αποτυπωθεί, θα καταμετρηθεί και θα ξέρουμε επίσημα εκλογικά αποτελέσματα των εκλογών. Είστε τυχαίο πρόσωπο, είστε ο γραμματέας του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Συνειδητά λοιπόν σας λέω ότι δεν υπάρχει. Μας λέτε ότι υπάρχει συζήτηση υποψία νοθείας. Υπάρχει διάχυτη η πληροφόρηση ότι κάποιοι, επαναλαμβάνω, δεν έχουμε ούτε πιστεύουμε ότι υπάρχει συντονισμένη ενέργεια πλευρά ΣΥΡΙΖΑ, αλλά υπάρχει διάχυτη η διάθεση από ορισμένου. Που κινούνται σε αυτό το χώρο, να, ακόμα και αν καταφέρουν να αλλοιώσουν το εκλογικό αποτέλεσμα. Λέω λοιπόν πως αυτό δεν θα επιτραπεί. Βεβαίως, εδώ να σημειώσουμε ότι έχουμε ταυτόχρονες εκλογές, που δεν έχει προηγούμενο, αυτοδιοικητικές, περιφερειακές και ευρωεκλογές. Γι' αυτό εκ των πραγμάτων δημιουργεί μια καθυστέρηση και μια ταλαιπωρία. Κύριε Αυγενάκη, παρακαλώ, έχετε σχόλιο γι' αυτό που είπε ο κύριος Αυγενάκης? Καταρχήν, να πω ότι είχαμε αφήσει πίσω μας τη βία, την οθεία και όταν ψηφίζαν τα δέντρα. Η παλιά παράταξη του κύριου Αυγενάκη, η κλασική συντηρητική παράταξη ήταν. Προτεργάτης αυτά. Πρώτον. Δεύτερον, εάν υπάρχουν οποιασδήποτε υποψίες, στη διακομματική και όχι μόνο, αυτές πρέπει να καθατίθενται και να μην υπάρχει διάχυτος ο φόβος στον κόσμο ότι θα πάει να ψηφίσει και θα αλλοιωθεί η εντολή του. Εμείς λοιπόν στο κίνημα αλλαγής και συμμετέχουμε στη διακομματική και ό,τι πιθανόν εύρημα, δεν θέλω αυτή τη στιγμή να κοιμηνολογήσω, για όποιο εύρημα. Για όποια ανησυχία ή οποιοδήποτε θέμα θεωρούμε ότι δεν γίνεται σωστά, προφανώς θα καταγγείλουμε. Αλλά από εκεί και πέρα οι δημοσκοπήσεις είναι ένα εργαλείο, ξέρετε. Είναι ένα εργαλείο, είναι μια φωτογραφία, όμως η δική μας φωτογραφία, το δικό μας εργαλείο σήμερα, δείτε τι έγινε στην Πάτρα, στη Λάρισα. Το ποσοστό που απεικονίζουν οι δημοσκοπήσεις για το Πασόκ σας ικανοποιεί? Όχι, γιατί πιστεύουμε ακριβώς ότι θα είμαστε η έκπληξη των εκλογών και αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που εμείς συναντούμε στους πολίτες κάθε μέρα μας λένε το αντίθετο. Ότι θα είμαστε πολύ πιο ψηλά. Βεβαίως. Παύση, διαφημίσεις, επανερχόμαστε. Από τη δική σας παράταξη, κυρία Χριστοφιλοπούλου, που αρνούνται τη στήριξη από τα κομματικά επιτελείο του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει επαναληφθεί αυτό. Και Σιριζέους έχουμε, όχι μόνο. Έχουμε ακόμα και Σιριζέους όπως ο κύριος Φιλίππου. Ο κύριος Φιλίππου. Ο κύριος Φιλίππου είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε πολλούς. Και άλλους Σιριζέους. Οι οποίοι αποποιούνται τη στήριξη από τον. Καταρχήν, να σας πω με νούμερα. Ναι. Έχουμε 332 δήμους σε όλη τη χώρα. Μάλιστα. Σε 72 δήμους ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καν υποψήφιο. Και αφού ανακοίνωσε, όπως ανακοίνωσε στα Μουλοχτά, ονόματα και χρησμένους συνδυασμούς. Στους υπόλοιπους δήμους βρέθηκαν μέχρι και αυτή την ώρα, μπορεί να έχει αυξηθεί ο αριθμός, 53 εκ των ανακοινωμένων χρησμένων από το ΣΥΡΙΖΑ και είπαν απεταξάμην. Μακριά από μένα η στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ. Και με 38 παραδείγματα, βεβαίως είναι ο Καραμέρος, κύριος Καραμέρος, αλλά είναι και ο κύριος Ιωακιμίδης, δήμαρχος και πρόεδρος της Πεδατικής. Και αρκετοί άλλοι, οι οποίοι είπαν μακριά από μένα ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, τι σημαίνει? Και ο κύριος Στεργίου, καταλάβει, δεν κάνω λάθος, είναι ακριβώς μετά έχουν εδώ καταλάβει μαζί τι περιμένει, τι έρχεται για τον ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε σου λέει μακριά, δεν θέλω και εμένα να με πάρει η κάτω βόλτα όπως θα πάρει συνολικά το κόμμα. Δηλαδή, μακριά από μένα η βουτιά στο κενό. Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνουν οι 52, 53, ίσως να έχουν αυξηθεί από χθες το βράδυ που είχα τελευταία ενημέρωση και μετά χρησμένοι. Δηλαδή, στο 1 τρίτο των δήμων της χώρας, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει να πει ότι στηρίζει κάποιον. Και το δεύτερο, θα υπάρχει στέλεχος, μέλος του ΣΥΡΙΖΑ που θα εκλεγεί περιφερειάρχης σε ολόκληρη την Ελλάδα? Σας λέω κανένας. Και αν έχει άλλη άποψη ο κύριος Τσίπρας ή κάποιος τέλος του ΣΥΡΙΖΑ, ας το πει δημόσια. Ο κύριος Ανδρεωτάκης στην Κρήτη θα εκλεγεί. Ο κύριος Ανδρεωτάκης είναι μέλος του κινήματος αλλαγής. Ούτε μία περιφέρεια. Έχει στήριξη του κινήματος αλλαγής. Τι θα δώσει το βράδυ των εκλογών αν κερδίσει ο Ανδρεωτάκης στην Κρήτη? Έχουμε 4 περιφερειάρχες υποψήφιους. Δεν ξέρω τι θα βαφτεί. Ξέρω ότι την πρώτη στήριξη την έδωσε το κίνημα αλλαγής. Τώρα, αν ήρθαν από πίσω ο κύριος Τσίπρας και το κόμμα του, γιατί δεν έχουν ποιο να στηρίξουν, είναι δικό τους θέμα. Και αυτό έχει γίνει σε 4 περιφέρειες. Έχουμε δικά μας στελέχη που δώσαμε στήριξη και ο Τσίπρας δεν έχει ποιο να στηρίξει. Πράσινη, δεν την αρνηθήκατε όμως, κύριε Χριστοφιλοπούλου, τη στήριξη.
Εμείς τι έπρεπε να πούμε, ότι κύριε Αρναουτάκη, όταν μας ζήτησε πρώτος πριν το ΣΥΡΙΖΑ, έπρεπε να πούμε στον κύριο Αρναουτάκη ότι σου δίνουμε, αλλά κανένα άλλο κόμμα να μην σε στηρίξει. Και κλείνουμε, κύριε Αρναουτάκη. Μισό λεπτό, δεν έχω πει για τους δημάρχους. Θα μου επιτρέψετε, θα μου επιτρέψετε. Κύριε Αρναουτάκη, μισό λεπτό. Πείτε, κύριε Αρναουτάκη. Ακούστε να δείτε. Το να αρνείται κάποιος τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα θέμα και αρνούνται γιατί δεν τους βολεύει βεβαίως τους δημάρχους. Και καλά κάνουν. Το γεγονός ότι δεν τους ρώτησε ο κύριος Κουρλέτης και ο ΣΥΡΙΖΑ πριν βγάλει την ανακοίνωση καταδεικνύει δύο πράγματα. Φόβο, πανικό αφενός και το δεύτερο και σημαντικότερο είναι και η διάθεση καπελώματος, άρα μια καθεστωτική νοοτροπία. Η πρόβλεψή μας, καμία περιφέρεια της χώρας δεν θα είναι σε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα. Και δεύτερον, σε ό,τι αφορά το Σταύρο Αρναουτάκη. Μαντάρα τα έκανε ο φίλος μας ο Σταύρος. Ναι. Δυστυχώς έφερε δηλαδή, σε δύσκολη... Δηλαδή όλες τις περιφέρειες θα είναι μπλε. Έφερε σε πολύ καμία δύσκολη θέση ΣΥΡΙΖΑ. Το κίνημα αλλαγής και την προσπάθεια που κάνει να συμπιέσει το ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό φυσικά θα αποτυπωθεί και στην κάλπη. Συμπιέζει εμείς το ΣΥΡΙΖΑ μας. Ήδη και όχι μόνο. Θα εμείς είναι μπλε όλες τις περιφέρειες. Ελπίζουμε πως ναι. Ροζ δεν θα είναι καμία. Ροζ δεν θα είναι καμία. Καταρχήν θα έχει πράσινη. Γεια σας. Ροζ δεν θα είναι καμία.